Η Εκκλησία μας, αγαπητοί χριστιανοί, γιορτάζει σήμερα τη σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των υπολείπων Αγίων Ασωμάτων και Ουρανίων Ταγμάτων. Πρόκειται για τη σύναξη, τη συνάθρηση δηλαδή των πιστών, που εύλογα καθιέρωσε η Εκκλησία μας για να αποδώσει την πρέπουσα τιμή προς τους αγγέλους, τους λειτουργούς αυτού του Θεού και δικούς μας προστάτες και φύλακες σε μια κοινή για αυτούς γιορτή. Τι είναι όμως οι άγγελοι που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε? Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα που δημιουργήθησαν και αυτά από τον Τριαδικό Θεό πριν από τη δημιουργία του υλικού κόσμου και του ανθρώπου. Δια του Λόγου εκτίστησαν πάντες οι άγγελοι και υπό του Αγίου Πνεύματος δια του αγιασμού ατελειώθησαν, τονίζει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ενώ στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Απόστολος Παύλος αναφέρει «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί γης, τα ορατά και τα αόρατα». Οι άγγελοι είναι άγγελοι, δεν έχουν ανθρώπινο σώμα, είναι εθέρια όντα. Είναι όμως και αυτοί προσωπικές υποστάσεις με το δικό τους θέλημα, με τη δική τους ελευθερία, με το δικό τους αυτεξούσιο από την ορθή ή λαθασμένη χρήση του οποίου ή θα εσταθεροποιούντος στην κοινωνία τους με τον Θεό ή αντίθετα, αν δεν έκαναν σωστή χρήση του αυτεξουσίου τους, θα αποκόπτοντο από τη χάρη του Θεού και θα έπαβαν να είναι άγγελοι φωτεινοί, όπως ακριβώς έγινε με τον Εωσφόρο, που ήταν και αυτός άγγελος του Θεού, αλλά από εγωισμό και υπερηφάνεια κινούμενος, επαναστάτησε εναντίον του Θεού, θέλοντας να γίνει και ο ίδιος Θεός, με αποτέλεσμα να πέσει ως αστραπή από τον ουρανό, να χάσει δηλαδή την κοινωνία του με τον Θεό και να γίνει διάβολος και σατανάς, συμπαρασύροντας μαζί του στην πτώση και ολόκληρο το τάγμα των αγγέλων του, που από τη στιγμή εκείνη έχασαν και αυτοί τη λαμπρότητά τους και μαζί με τον αρχηγό τους αποτέλεσαν τη στρατιά των σκοτεινών δυνάμεων. Ήταν τότε ακριβώς που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σύναξε όλους τους άλλους χορούς των αγγέλων και κάλεσε σε ομόνοια και ενότητα, φωνάζοντας το πρόσχομε, δηλαδή ας προσέξουμε, ας δούμε τι έπαθαν με την υπερηφάνειά τους οι πριν από λίγο άγγελοι του φωτός, οι οποίοι τώρα μεταβλήθηκαν σε δαίμονες του κακού και του σκότους. «Ας προσέξουνε», φώναξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, «τη διαφορά να προσέξουμε που υπάρχει ανάμεσα στον δεσπότη και δημιουργό του παντός και σε εμάς που είμαστε κτίσματα και υπηρέτες του θελήματός του». Γι' αυτό και η σημερινή σύναξη των πιστών γίνεται, αγαπητοί χριστιανοί, κατά μίμηση της συνάξεως εκείνης του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Οι άγγελοι, αδελφοί μου, την ακινησία τους προς το κακό, την ατρεψία κατά την Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, δηλαδή την σταθεροποίησή τους στην κοινωνία τους με τον Θεό, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος να πέσουν και αυτοί σαν αστραπή από τον ουρανό και να μεταβληθούν σε δαίμονες, την απέκτησαν μετά την ενανθρώπιση του Χριστού και κυρίως μετά την Ανάστασή Του. Και την απέκτησαν όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Ου φύση, αλλά χάρητη,
κατά τον Όσιο Νικήτα Σταθάτο. Σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογική διδασκαλία, οι άγγελοι που είναι νοερά πνεύματα διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό της συμμετοχής τους στη δόξα του Θεού και το φωτισμό που δέχονται σε νέα τάξη ή τάγματα. Και αυτά είναι τα εξής: οι θρόνοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, οι κυριότητες, οι δυνάμεις, οι εξουσίες, οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Σύμφωνα πάλι με αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, τα εννέα τάγματα των αγγέλων είναι χωρισμένα σε τρεις τριάδες, από τις οποίες η πρώτη τριάδα, που είναι οι θρόνοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, και που είναι και οι ανώτεροι, βρίσκεται πλησίον του θρόνου του Θεού, βρίσκεται στον πρώτο ουρανό, όπου και ο Θεός βέβαια είναι πανταχού παρόν και βρίσκεται την ίδια στιγμή παντού. Η δεύτερη τριάδα, η μεσαία, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Και η τρίτη τριάδα, η κατώτερη, αρχές, αρχάγγελοι και άγγελοι, βρίσκεται στη γη και διακονεί τους ανθρώπους. Και επομένως, οι άγγελοι της τριάδας αυτής είναι αυτοί που επικοινωνούν μαζί μας. Το έργο των αγγέλων λοιπόν είναι διπλό. Πρώτο, να δοξάζουν ακατάπαυστα τον Θεό, όπως το βλέπουμε σε πολλά κείμενα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και δεύτερο, να προσφέρουν, να μεταφέρουν το θέλημα και τις εντολές του Θεού στους ανθρώπους και να υπηρετούν έτσι τη σωτηρία τους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή του ότι όλοι οι άγγελοι του Θεού, οι συλλειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα για τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Οι άγγελοι επομένως, εκτός από την ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού, είναι και διάκονοι και υπηρέτες μας στο έργο της αιώνιας σωτηρίας μας, που εξασφάλισε για μας ο Υιός και Λόγος του Θεού και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Κάθε άνθρωπος έχει και το δικό του φύλακα άγγελο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δέεται καθημερινά άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ακούμε τον διάκονο να λέγει στα ειρηνικά. Και εμείς απαντούμε, παράσκου Κύριε, δηλαδή, ναι Κύριε, δώσε μας άγγελο φύλακα για να μας βοηθά και να μας προστατεύει από κινδύνους φυσικούς και από πειρασμούς πνευματικούς. Να φέρνει πάντοτε στη σκέψη και στο νου μας λογισμούς αγαθούς και να μας καθοδηγεί στο δρόμο του Θεού και της αληθινής αιώνιας σωτηρίας. Αλλά για να έρθει όμως σε πέρας το έργο της αιώνιας σωτηρίας μας, δεν αρκεί να ενδιαφέρονται μόνο οι φύλακες άγγελοι. Ενδιαφέρον πρέπει να δείχνουμε πρώτιστα και εμείς, αφού για τη δική μας σωτηρία πρόκειται. Η αιώνια σωτηρία είναι ο ύψιστος σκοπός της ζωής μας. Γι' αυτό και επιβάλλεται να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε, να ορθοφρονήσουμε και με όλες μας τις ψυχικές δυνάμεις να αναλάβουμε μαζί με τον δοσμένο, με τη δοσμένη βοήθεια του φύλακα άγγελου μας, τον ύψιστον αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν νοείται όμως αιώνια σωτηρία χωρίς ουσιαστική σχέση με τον σωτήρα και λυτρωτή μας Χριστό. Και δεν νοείται ουσιαστική σχέση με τον Χριστό χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και συμμετοχή μας
στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Χριστιανοί μου, οι άγγελοι ενδιαφέρονται και φροντίζουν για το καλό μας και χαίρονται για την ορθή πορεία μας και την επιστροφή μας στον δρόμο του Θεού. Χαρακτηριστικός είναι για το γεγονός αυτό ο λόγος του Κυρίου. Λέγω ημί, χαρά γίνεται ενώπιον του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ας καθαριστούμε λοιπόν από κάθε σωματική και από κάθε σωματικό και πνευματικό μολυσμό με το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολόγησης, για να προσέλθουμε στο συμπόσιο της πίστεως και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων προς άφεση των αμαρτιών μας και όχι προς τιμωρία μας. Ας διώξουμε από τις ψυχές μας το φθόνο, το μίσος, την μνησικακία, την εκδίκηση, την υπόσκαψη, την διαβολή και τη συκοφαντία. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο όπως τον εαυτό μας, με όλη μας την ψυχή και την καρδία. Ας συγχωρήσουμε τα ολίγα, εμείς οι οποίοι συγχωρούμαστε για τα πολλά. Μια τέτοια διάθεση όλων μας θα είναι ο ωραιότερος ύμνος και η λαμπρότερη δοξολογία προς τους λειτουργούς της δόξης του Θεού και τους οδηγούς των ανθρώπων, τους αγγέλους. Αν αυτό γίνει, τότε θα έχουμε τις ευεργετικές για τη σωτηρία μας υπηρεσίες των αγγέλων και ιδιαίτερα των χρησμένων από τον Θεό αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Αλλά και στην παρούσα ζωή θα έχουμε την βοήθεια και προστασία τους από κινδύνους ατομικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και εθνικούς, αρκεί με πίστη να ζητούμε τις οικεσίες και τις πρεσβείες τους στον Θεό. Αμήν.